βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα εις την πέμπτη και τελευταία μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου. Βέβαια, καθώς τελειώνει το θαυμάσιο αυτό κείμενο των κατηχήσεων, των 24 κατηχήσεών του, αισθάνομαι μια λύπη, γιατί πιστεύω ότι και εσείς αισθάνεστε ότι έχει το ωφεληθεί, και εγώ έχω ωφεληθεί, και ότι ο τρόπος με τον οποίο εκθέτει ό,τι εκθέτει στους κατηχουμένους του είναι το θαυμάσιος τρόπος, και έχει δώσει τόση ευκαιρία για μια αληθινή κατήχηση που όχι απλώς έδιδε γνώσεις αλλά και παρορμήσεις για την πραγμάτωση των όσων στις κατηχήσεις του έλεγε. Έτσι αισθάνομαι αυτήν την λύπη που τώρα τελειώνει. Αλλά τι να κάνουμε, υποτίθεται ότι τελειώνοντας θα είμαστε και ωριμότεροι. Εξάλλου αυτός είναι ο σκοπός μιας κατηχήσεως που δεν τελειώνει ποτέ ουσιαστικά. Θα πρέπει να μας καθιστά ωριμοτέρους και ωριμοτέρους. Κάπου λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος ότι η δια των χρόνων, εννοεί της κατηχήσεως, έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, αλλά επειδή δεν φροντίσατε να καταρτιστείτε και να κατηχηθείτε επαρκώς, πάλι ξεκινάμε με το να σας δώσουμε γάλα ως τροφή. Δηλαδή ότι είσαστε ακόμα νήπια στη γνώση. Ενώ δια των χρόνων της κατηχήσεως έπρεπε, σας είπα, να είσαστε διδάσκαλοι. Πρέπει λοιπόν να οριμάζουμε, να μην έχουμε μία παθητική ακρόαση, αλλά μία δυναμική ακρόαση. Και αυτή η δυναμική ακρόαση δεν είναι μόνο στο να εφαρμόζουμε ό,τι ακούμε, αλλά και στο να μπορούμε, όσο μπορούμε, και εγώ θα έλεγα ότι όλοι θα μπορούσαμε, να μεταδώσουμε κάτι, έστω απλά πράγματα, και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Κυριότατα δε στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας, ιδίως όσοι έχουν παιδιά, να μεταδώσουν εκείνα τα οποία έχουν ακούσει. Η μέθοδος να κρατάμε σημειώσεις, αναμφισβήτητα, είναι πολύ καλή, γιατί κάνει εκείνα που ακούσαμε να μην ξεχνιόνται, να μην φεύγουν, να μην πετούν. Τα γραπτά λέει μένουν, τα λόγια πετούν, λέει ένα λατινικό ρητό. Και ακόμη μην ξεχνάμε ότι κείμενα αθάνατα των πατέρων, ξέρετε πως έφτασαν μέχρι σε εμάς. Διότι κάποιοι, όταν οι πατέρες αυτοί μιλούσαν, αυτοί ως ταχυγράφοι, στενογράφοι, υπήρχαν πάντοτε ταχυγράφοι, στενογράφοι, έγραφαν εκείνα τα οποία έλεγε ο ομιλητής. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχεδόν όλες του οι ομιλίες ήταν προφορικές και δεν κάθισε να γράψει καμιά. Λέγω σχεδόν, ίσως οι λόγοι του περί ιεροσύνης, ίσως ο λόγος του περί παρθενίας, κάτι ελάχιστοι λόγοι του ίσως να ήταν γραμμένοι απαρχής σαν πραγματείες τρόπον τεινά. Η εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι μια πραγματεία, ολόκληρο βιβλίο πιάνει όλο το μήκος των ομιλιών αυτών. Αγαπητοί μου, την εξαήμερό του με τόσο πλούτο την εξεφώνησε στην εκκλησία κάθε μέρα σε απογευματινή ώρα. Μάλιστα τους λέγει κάπου, όχι απογευματινή, βραδινή, μετά από το μεροκάματο, και τους λέγει κάπου ότι και τώρα που θα πάτε
για να φάτε το βραδινό σας φαγητό, το δείπνο σας, εκεί στο τραπέζι, να διηγηθείτε εις εκείνους που δεν ήρθαν από τα μέλη της οικογένειας σας εκείνα τα οποία εδώ εσείς ακούσατε. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά γράφτηκαν προφορικά, γράφτηκαν στενογραφικά, ταχυγραφικά, και οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου έτσι εγγράφησαν. Δεν εγγράφησαν σε ένα ιεροσπουδαστήριο και να κάθεται να τις διαβάζει τις κατηχήσεις του εις τους κατηχουμένους. Όχι. Και μάλιστα οι ταχυγράφοι δεν ήσαν ένας, ήσαν αρκετοί. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και κάποιες διαφορές στα κείμενα, όχι μόνο στο πώς έπιασε κάτι ο ταχυγράφος, ή ακόμη και στις αντιγραφές. Δηλαδή με το θέμα των αντιγραφέων, και εκεί βέβαια έχουμε και κάποια προβλήματα, γι' αυτό και χρειαζόμεθα τη λεγόμενη κριτική έκδοση ενός κειμένου. Εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερα με καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά ήσαν προφορικά και ουσιαστικά δεν τελειώνουν ποτέ. Η κατήχηση πρέπει να γίνεται πάντοτε και ο Λόγος του Θεού πρέπει να σημειώνεται για να τον εδραιώνουμε, να τον ξαναδιαβάζουμε, να επανερχόμεθα. Τότε μπορούμε να πούμε ότι με το χρόνο μπορούμε να γίνουμε και διδάσκαλοι. Μπορεί να μην γίνουμε επίσημοι διδάσκαλοι. Εγώ πιστεύω ότι ανάμεσά σας, άνδρες και γυναίκες, υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι, ικανότατοι, που θα μπορούσαν να γίνουν διδάσκαλοι από έδρας. Θα μπορούσαν. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά έστω να πούμε στον άλλον άνθρωπο δύο καλά λόγια από εκείνα τα οποία έχουμε ακούσει. Λοιπόν, η πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου αναφέρεται σε ένα σπουδαίο θέμα, δηλαδή σε μία επιλογή κάποιων σημείων από τη Θεία Λειτουργία. Να δούμε όμως τον τίτλο και ανάγνωσης Πέτρου Καθολικής Επιστολής, άνω τελεία, που θα πει τι, από πού ανάγνωσης. Διό αποθέμενοι πάσαν κακίαν και δόλων και καταλαλιάν και τα εξής. Αυτά είναι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1 και εξής. Από το ανάγνωσμα, διότι θα θυμόσαστε ότι κάθε φορά που ο Άγιος Κύριλλος έπιανε μια καινούργια κατήχηση, η κατήχηση σε αυτή πάντοτε ξεκινούσε από ένα ανάγνωσμα. Αυτό το ανάγνωσμα, από αυτά τα λίγα λόγια που λέγει εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρεται τώρα στο ήθος. Είδατε τι λέγει? Να αποθέσουμε κάθε κακία και κάθε δόλο και κάθε καταλαλιά. Να καταλαλούμε, να κατηγορούμε τους άλλους. Αυτά αναφέρονται στο ήθος. Κρίνει, και πολύ ορθά, ότι ένας τρόπος να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το ήθος είναι το να γνωρίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Σας κάνει εντύπωση? Πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι η Θεία Λειτουργία σε τι μπορεί να διορθώσει το ήθος? Είναι ο καλύτερος καθαριστής καθερύπου, ο καλύτερος δημιουργός του ήθους. Προσέξτε τώρα κάτι. Επειδή ξεχωρίσαμε τη Θεία Λειτουργία με το ήθος, τα ξεχωρίσαμε αυτά, γι' αυτό το λόγο πέσαμε σε κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που στην Ευρώπη υπήρξε ως κίνημα, ως μορφή θα λέγαμε πνευματικότητος, και που κατά κάποιο τρόπο πέρασε και στην Ελλάδα, και που κάποιοι, αλλά από κακότητα όμως, το χαρακτηρίζουν, και εκείνους που το έχουν τους χαρακτηρίζουν έτσι.
από κακότητα όμως, όχι από ειλικρινή διάθεση, είναι το φαινόμενο του ευσεβισμού. Όσοι νοούν, ας νοούν. Ο ευσεβισμός, ο πιετισμός, πίος, ο Πάπας πίος λέμε, πίος μεταφράζεται ελληνικά ευσέβιος. Έτσι, λοιπόν, ο πιετισμός, δηλαδή ο ευσεβισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια να απομονώσουμε την πνευματικότητα από το δόγμα και τη λατρεία. Επειδή υπήρξαν στην Ανατολή κυρίως, λιγότερο στη Δύση, πολύ λιγότερο στη Δύση, υπήρξαν αγώνες δογματικοί, επειδή ενεφανίστησαν αιρέσεις, βεβαίως και στη Δύση ενεφανίστησαν, βεβαίως και η Δύση είχε να παλέψει, κυριότατα όμως στην Ανατολή. Γι' αυτό απεισχόλησαν τους πατέρες της Εκκλησίας μας πολύ το θέμα των δογμάτων. Γιατί άραγε τους απεισχόλησαν? Διότι το δόγμα είναι η πηγή από την οποία εκπηγάζει η Ορθόδοξος, εφόσον το δόγμα είναι Ορθόδοξο, γι' αυτό και ηγονίζοντο, η Ορθόδοξος πνευματικότης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ορθόδοξον πνευματικότητα αν δεν έχουμε Ορθόδοξον πίστη. Αυτό βέβαια δια πολλών θα έπρεπε να το δείξουμε και να το καταδείξουμε, αλλά τέλος πάντων νομίζω σιγά σιγά πρέπει να το κατανοούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα αυτής της στιγμής ή καθόλου το μήκος των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου. Αυτό έπρεπε να το αντιληφθούμε. Τώρα μόνο θα σας πω έτσι κάνα δύο στοιχεία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Επειδή λοιπόν στη Δύση κάποιοι άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι πολύ υπάρχει ταλαιπωρία γύρω από την αναζήτηση των ορθών δογμάτων κλπ. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει ο Προτεσταντισμός, ο Λουθυρανισμός. Στις τάξεις του Λουθυρανισμού ετέθη αυτό το θέμα, ότι επιτέλους δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα δόγματα, εξάλλου και το έδαφος του Προτεσταντισμού ευνοούσε αυτήν την θέση, ενώ το έδαφος του Ρώμαιο Καθολικισμού δεν ευνοούσε αυτήν την θέση, ότι θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με την πνευματική ζωή, δηλαδή με την ευσέβεια, χωρίς να μας πολύ ενδιαφέρει εάν ο Θεός καλά είναι τριαδικός, βασικό. Εντάξει. Τώρα ποια είναι η σχέση, ότι ο πατήρ γεννά, δεν γεννάται, ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός, αλλά όχι από τον Υιόν. Από τον Πατέρα εκπορεύεται, από τον Υιόν αποστέλλεται. Και ότι μεταξύ του αποστέλλομαι και του εκπορεύομαι υπάρχει σαφής και βασική διάκριση. Άστε τα αυτά. Είναι πονοκέφαλος, δημιουργούν έρηδες και συνεπώς δεν χρειάζονται. Γιατί να πονοκεφαλάμε? Ύστερα ο Θεός θα μας κρίνει με βάση αυτά. Εμείς θα κοιτάξουμε να είμαι θα καλοί χριστιανοί, να είμαι θα ευσεβείς. Ότι ήταν λανθασμένη η θέση αυτή, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Έτσι εγεννήθηκε το κίνημα αυτό πάντα στους χώρους του Προτεσταντισμού, το λεγόμενο ευσεβισμός, πιετισμός, ευσεβισμός. Αν κατάφερα να σας δώσω μία εικόνα, έστω απλή, για να καταλάβουμε αυτό το θέμα. Αυτό όμως είναι ολέθριο, διότι σας είπα ότι το ορθόδοξο βίωμα, η ορθόδοξος πνευματικότης εκπηγάζει από το ορθόδοξο δόγμα.
Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για μια πνευματικότητα φερυπίν που προβάλλει ο Προτεσταντισμός ή ο Ρωμαιοκαθολικισμός κτλ. Ξέρετε πόσο διαφέρει η πνευματικότητα η Ορθόδοξος από την Προτεσταντική? Αγαπητοί μου, σας το έχω εκφράσει άλλη μια φορά, κατά δευτέραν σας το έχω πει στις ομιλίες του Αγίου Κυρίλου, ότι αν ποτέ, και γιατί όχι δυστυχώς, με τα χάλια που έχουμε εμείς εδώ ως διοικούσα εκκλησία, ως ταγί αλίμονό μας, θα μπουν μέσα. Ποιοι θα μπουν? Εκείνοι που μπαίνουν και θα σταθούν ολετήρες καταστροφής της εκκλησίας μας. Μερικοί είναι σούπερ αισιόδοξοι. Τα χάλια που έχουμε δεν μπορούμε να διατηρούμε αισιοδοξία, πολύ παραπάνω υπεραισιοδοξία. Όταν θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι, θα ιδρύσουν εκκλησίες, δηλαδή ναούς, θα ιδρύσουν πανεπιστήμια, σχολεία, όπως είναι στη Δύση, λέει, Ρωμαιοκαθολικών πανεπιστήμιων, Προτεσταντικών πανεπιστήμιων, όπως είναι, σας λέγω, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και η προπαγάνδα τους είναι αυτή που είναι. Τότε σας ερωτώ, όταν αρχίζει να καθιερούται μία πνευματικότης που θα πηγάζει από τον Προτεσταντισμό ή τον Ρωμαιοκαθολικισμό, τι γίνεται? Αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, τις εντολές του Θεού δεν ξέρω πόσο τις τηρώ και τι θα μου καταλογήσει ο Θεός από παραβάσεις και από παραλήψεις. Σας βεβαιώνω όμως, αυτό σας είχα πει κάποτε, δεν μπορώ να αντέξω την προτεσταντική πνευματικότητα, ούτε την ρωμαιοκαθολική πνευματικότητα. Δεν μπορώ να αντέξω. Γιατί? Με δύο λόγια. Το σταυρικό στοιχείο λείπει από την ρωμαιοκαθολική και την προτεσταντική πνευματικότητα. Γιατί λείπει? Διότι είναι εκοσμικευμένη πνευματικότητα. Γι' αυτό λείπει. Από τη στιγμή που λείπει το σταυρικό στοιχείο, φανερώνει την παρουσία του κοσμικού φρονήματος. Αμαρτωλοί είμαστε, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αποβάλλουμε την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και αυτό αν διατηρήσουμε την ορθόδοξη πίστη. Δεν ξέρω αν με αυτές τις λίγες γραμμές σας έδωσα να καταλάβετε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει ορθόδοξος πνευματικότης. Χαζός ήταν ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων να αναφέρει στις κατηχήσεις του τόσα δογματικά στοιχεία. Κάπου και πού βλέπουμε θέματα ήθους, κάπου και πού. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι προσφέρει πηγήν. Και η πηγή αυτή είναι εκείνη που θα δώσει και το ήθος. Κι άλλοτε σας έχω πει, είναι η γραμμή της Αγίας Γραφής αυτή. Λέει η Αγία Γραφή, μη λέτε ψέματα. Λένε και οι πρόσκοποι, μη λέτε ψέματα στα προσκοπάκια τους. Μη λέτε ψέματα. Λέει η Αγία Γραφή, πρέπει να κάνουμε έργα αγαθά. Λένε και οι πρόσκοποι, κάθε μέρα μία καλή πράξη. Είναι έτσι? Προσέξτε να δείτε τώρα την τρομακτική διαφορά. Τρομακτική διαφορά. Αυτή η καλή πράξη είναι ξεκομμένη, είναι ανεξάρτητη από το ποια είναι η πίστη σου. Ο προσκοπισμός επί παραδείγμα ότι είναι παγκόσμιο, θα λέγαμε, κίνημα, παρουσιάζεται και ακόμα και στους Ινδούς και οπουδήποτε και στους αθέους. Έχουν βάλει ένα κοινό παρονομαστή που λέγεται Θεός. Τώρα ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ότι ο πρόσκοπος πιστεύει στον Θεό. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ο Θεός των Μουσουλμάνων, ο Θεός των Βουδιστών, ο Θεός των Χριστιανών.
Δεν έχει σημασία, λέει, για να μην σκανδαλίζουμε, για να έχουμε ενότητα, λέμε Θεός και τίποτε άλλο. Ώστε λοιπόν η καλή πράξη εν ονόματι τίνος είναι, άρα δεν είναι εν ονόματι του Θεού και πολύ παραπάνω του Αγίου Τριαδικού Θεού. Δεν είναι. Θυμάμαι κάποτε προ πολλών ετών με κάλεσαν και πήγα στην νεότευκτη λέσχη των Υπρόσκοπη. Βέβαια ακόμη θα φτύνουν τον κόρφο τους γιατί με κάλεσαν. Ας είναι. Πήγαμε εκεί στον τελευταίο όροφο, μαζεύτηκαν τα στελέχη να τους πω κάτι. Κάποια στιγμή εγώ έδειξα τη διαμαρτυρία μου ότι τουλάχιστον μια φορά το μήνα που κάνουν μια εκδρομή και γίνεται Κυριακή λείπουν από τη λειτουργία. Δεν είμαι εκτός θέματος, η πέμπτη μυσταγωγική κατήγηση αναφέρεται στη λειτουργία. Όχι, μου λέει εκεί ο αρχηγός, δεν θυμάμαι τότε ποιος ήταν, είναι πάρα πολλά χρόνια αυτή η δουλειά, είναι κάπου 20 χρόνια, ίσως παραπάνω από 20 χρόνια. Όχι, μου λέει, όχι, έχουμε και εμείς τη λειτουργία μας. Ποια είναι η λειτουργία σας? Όταν πηγαίνουμε εκδρομή, όταν πηγαίνουμε στο βουνό, βάζουμε μια πέτρα στη μέση, είμαστε όλοι γύρω γύρω και εκεί κάνουμε την προσευχή μας. Να το σχολιάσω? Είναι περιττό να το σχολιάσω. Και αυτό το λέτε θεία λειτουργία εσείς? Ούτε καν υποκατάστατο της προσευχής δεν είναι, όχι της θείας λειτουργίας. Ούτε καν. Γι' αυτό σας είπα, ενώ όλα αυτά τα σχόλιά μου ήταν ενώπιον όλων των στελεχών του προσκοπισμού, γι' αυτό ακόμη θα φτύνουν τον κόρφο τους λέγοντας τι λάθος κάναμε και καλέσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Προσέξτε αγαπητοί, και μόνο γιατί απουσιάζουν μια φορά το μήνα είναι πολύ κακό, και μόνο γιατί έχουν μια αντίληψη περί θείας λειτουργίας τέτοια είναι ολέθριον. Ολέθριον είναι. Από μια τέτοια περίπτωση τι πνευματικότητα θα βγάλεις άνθρωπε? Ή άνθρωποι, τι πνευματικότητα θα βγάλετε? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλώς είναι ένα υποκατάστατο και μάλιστα πολύ κακέκτυπον για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα. Όχι λοιπόν, όχι, 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 προς Θεού όχι. Τώρα, η καλή πράξη. Μη λέτε ψέματα. Δεν αμφιβάλλω ότι ο προσκοπισμός πρέπει να λέει μη λέτε ψέματα. Το λέει και η Αγία Γραφή, θα μας πούν. Διαβάστε όμως και τα πιο κάτω να δείτε. Όταν η Αγία Γραφή, όταν ο Απόστολος Παύλος, όταν το Πνεύμα το Άγιον λέγει μη ψεύδεστε εις αλλήλους, προσθέτει κάτι. Ότι αλλήλων μέλη εστέ ή εσμέν. Δηλαδή μη λέτε ψέματα, γιατί αποτελούμε μέλη ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Διότι αν εμένα τα μάτια μου ψεύδονται, η ψευδής πληροφορία φτάνει στον εγκέφαλο και δίνει ψευδή διαταγή στα χέρια μου, και τότε γίνεται σχίσμα. Διότι αν ο εγκέφαλος παίρνει ψευδείς ειδήσεις, γιατί οι αισθήσεις ψεύδονται, τότε δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Αφού λοιπόν η Εκκλησία είναι ένα σώμα, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, διότι θα γίνει σχίσμα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Αλλά ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, αυτό είναι δόγμα. Δεν είναι θέμα ήθους, αυτό είναι θέμα δόγματος. Ώστε λοιπόν το να μην λέγω ψέματα, από πού πηγάζει? Από ένα δόγμα. Όταν τώρα πρέπει κατά προσκοπικών τρόπων να μην λέγω ψέματα, αυτό από πού απορρέει? Απλώς από έναν ανθρωπισμό. Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό.
Υπάρχει διαφορά τρομακτική. Και αν το θέλετε, ένα ήθος βγαλμένο από ανθρωπιστικά κνάρια. Ανθρωπιστικά κνάρια. Μπορεί να είναι ένα κάτι, αλλά αυτό το κάτι απλώς να είναι πολιτιστική έκφραση. Λέμε πολιτισμένος άνθρωπος. Αλλά δεν έχει όμως καμιά αξία για το Θεό. Πέφτει στο κενό. Όταν ανεξαρτητοποιήσω το ήθος από το Θεό, το ήθος αυτό δεν έχει αξία. Όχι μόνο δεν έχει αξία, αλλά και αποτελεί αμαρτία. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί? Κάθε τι που δεν βγαίνει από την πίστη, πού? Στο Θεό. Πίστη στο Θεό είναι αμαρτία. Ώστε λοιπόν το ήθος που προβάλλει ο ανθρωπισμός όχι μόνο δεν έχει αξία κατά Θεόν, αλλά και επιπλέον είναι αμαρτία. Νομίζω με αυτό το μικρό παραδειγματάκι που σας είπα θα καταλάβατε ότι το ήθος πρέπει να ξεκινάει από το δόγμα. Πρέπει να ξεκινάει από τη λατρεία του Θεού. Και ενώ η περικοπή την οποία διαλέγει ο Άγιος Κύριλλος από τον Απόστολο Πέτρο και λέγει να αποθέσουμε κάθε κακία και κάθε δόλο και κάθε καταλαγιά που είναι στοιχεία ήθους, όμως αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία. Άρα η Θεία Λειτουργία είναι το μεγάλο καθαριστήριο των ψυχών. Προσέξτε, το μεγάλο καθαριστήριο είναι ο γναφεύς, δηλαδή εκείνος που βάφει, ασπρίζει, καθαρίζει στη γη επάνω τον άνθρωπο, την ανθρώπινη ψυχή. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι τεραστίας σημασίας. Τεραστίας. Τι να πω? Να πω ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι παρά έκφραση ή επιτομή όλου του δογματικού κεφαλαίου της πίστεώς μας. Όλο το δογματικό κεφάλαιο, αν έπρεπε να το συμπτύξουμε και να κάνουμε μία επιτομή, αυτή θα ήταν η Θεία Λειτουργία. Και επειδή είπαμε ότι το ήθος θεραπεύεται από το δόγμα, να λοιπόν η Θεία Λειτουργία ως επιτομή του δόγματος αναπτύσσει το ήθος. Έτσι δεν ξέρω ποιοι, εμείς θα νομίζαμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ήθος εκτός, έξω από την Εκκλησία. Όχι με τη δογματική έννοια ως Εκκλησία σώμα Χριστού, αλλά με την έννοια της λατρείας, με την έννοια του εκκλησιασμού. Αυτό είναι ακατανόητο. Γι' αυτό τι πετύχαμε? Να τι πετύχαμε, αγαπητοί μου. Πετύχαμε να έχουμε ένα ήθος κομμένο στα μέτρα μας κατά υποκειμενικών τρόπων. Ήθος υποκειμενικών. Έτσι ο καθένας έχει μία δική του αντίληψη περί ήθους, περί αρετής και περί αμαρτίας. Αλλά αν έχουμε υποκειμενική αντίληψη, τότε τι κάνουμε? Τότε πού πάει το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι όχι μια αντίληψη περί ήθους, μια έκθεση του θελήματος του Θεού, μια αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Κάνοντας λοιπόν αυτά τα λίγα, σαν μια μικρή εισαγωγή, πού η εισαγωγή? Στον τίτλο. Τώρα ας προχωρήσουμε και διαβάζουμε την πρώτη παράγραφον της πέμπτης μυσταγωγικής κατηχήσεως. Τι του Θεού φιλανθρωπία,
εν τες προλαβούσες συνάξεσιν, αρκούντος ακικώατε περί τε βαπτίσματος και χρίσματος και μεταλήψεως σώματος και αίματος Χριστού. Νυν δε επί τα εξής μεταβαίνειν αναγκαίων, σήμερον την στεφάνην επιθύσοντας τη πνευματική ημών της ωφελίας οικοδομή. Με την φιλανθρωπία, λέει, του Θεού, στις προηγούμενες συνάξεις, και σας θυμίζω ότι αυτές οι συνάξεις εγίνοντο κατά την διακαινήσιμη εβδομάδα, η αρχή ήταν την δευτέρα ημέρα του Πάσχα, δηλαδή δευτέρα διακαινησίμου. Δευτέρα λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Γι' αυτό είναι πέντε οι μυσταγωγικές κατηχήσεις, επειδή εγίνοντο τις πέντε αυτές οι μέρες της εβδομάδος. Είδατε, παρακαλώ, ότι κάθε μέρα και μία κατήχηση. Αυτό είχε πάρα πολύ σημασία. Σήμαινε ότι οι κατηχούμενοι ήσαν άνθρωποι που δούλευαν όλο αυτό το υλικό που τους προσεφέρετο. Έτσι λοιπόν, με την φιλανθρωπία του Θεού, στις προηγούμενες συνάξεις μας, αρκούντος, αρκετά, έχετε ακούσει για το βάπτισμα, για το μυστήριο του βαπτίσματος, για το μυστήριο του χρίσματος και για το μυστήριο της μεταλήψεως του σώματος και αίματος του Χριστού. Τώρα θα προχωρήσουμε με τα βαίνιν αναγκαίων επί τα εξής. Θα πάμε πιο κάτω. Σήμερον την στεφάνιν επιθύσοντας τη πνευματική ημών της ωφελίας οικοδομή. Ομιλεί περί οικοδομής. Θα θέσουμε, λέγει, στην πνευματική μας οικοδομή που είναι για την ωφελιά μας, θα βάλουμε την στεφάνη. Προσέξτε, δεν είναι το στεφάνι, δεν είναι ο Στέφανος, είναι η στεφάνη. Στο βιβλίο Δευτερονόμιον της Παλαιάς Διαθήκης διαβάζουμε τα εξής. Όταν, λέγει, κτίσεις ένα σπίτι, επειδή τα σπίτια εγίνοντο εις την Ανατολή και δεν είχαν κεραμίδια αλλά είχαν δώματα, ταράτσες, να βάλεις, μόλις κτίσεις την οικοδομή σου, να βάλεις στεφάνιν, δηλαδή κάγκελα, για να μην πέσει κανείς από εκεί και σκοτωθεί, και η καινούργια σου οικοδομή ξεκινήσει με το θάνατο ενός ανθρώπου. Επειδή δε ομιλεί περί οικοδομής, το μυαλό αμέσως πάει εις την στεφάνιν της οικοδομής που λέγεται στο Δευτερονόμιο, δηλαδή να βάλουμε τα κάγκελα. Δηλαδή, τι είναι τα κάγκελα? Τα κάγκελα είναι εκείνα που θα περιφρουρήσουν εκείνους που είναι μέσα στην οικοδομή, να μην πέσει κανείς. Είναι πολύ σπουδαίο. Όπως και τα κάγκελα γύρω από την οικοδομή, αυτά που λέμε του αυλογύρου, και αυτά προστατεύουν την οικοδομή. Έτσι θα πρέπει τώρα να στεφανώσουμε την οικοδομή, δηλαδή να την περιφρουρήσουμε, δηλαδή να δούμε πώς ακριβώς θα φυλάξουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει. Πού θα περιφρουρηθούν? Στη γνώση και στη βίωση της Θείας Λειτουργίας. Ιδού. Εκεί θα περιφρουρηθούν, περιφρουρηθούν και θα βιωθούν. Θυμάμαι τον πατέρα Γεύτιτς, τον πατέρα Αθανάσιο Γεύτιτς,
των Σέρβων αυτών. Είναι ήδη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, ελληνομαθέστατος και τα λοιπά. Κάποτε έλεγε κάτι που το άκουσα, ήταν και άλλοι πολλοί, ότι μιλούσε για την ρωσική πραγματικότητα. Είναι πολλά χρόνια, είναι πρώτου 70, ίσως το 68 να έχει υποθεί αυτό, και δια την πραγματικότητα της σερβικής ζούσε τότε ο Τίτο, ότι ναι, το κήρυγμα απαγορεύεται, ναι, απαγορεύεται στη Ρωσία και στη Σερβία κάθε εκδήλωση και πράξης έξω της Εκκλησίας, αλλά δεν απειγορεύεται η Θεία Λειτουργία. Βέβαια κάποιο καιρό απειγορεύεται και η λειτουργία στη Ρωσία, μετά όμως από το 41 που ο Στάλιν βρέθηκε στη δύσκολη κοινή θέση για να ενισχύσει, να ενθουσιάσει το ρωσικό λαό να πολεμήσουν εναντίον του εχθρού, Α, δηλαδή εμπνέει η Εκκλησία, εμπνέει ο ταλέποροι εκείνοι που πιστεύουν το εναντίον. Λοιπόν, άνοιξε τις εκκλησίες. Τι επέτρεψε? Μόνο τη Θεία Λειτουργία. Και μας είπε ο πατήρ Αθανάσιος Γεύτιτς, ευτυχώς. Γιατί? Γιατί τους τύφλωσε ο Θεός να νομίζουν ότι στη Θεία Λατρεία δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε τα πράγματα να προσβάλλουν των λεγόμενων υπαρκτών σοσιαλισμών. Και όμως η Θεία Λειτουργία, ενώ μοιάζει μια στατική περίπτωση, είναι δυναμικοτάτη, διότι αυτή θα καθαγίαζε τους πιστούς και αυτή θα ήταν εκείνη που θα διατηρούσε τους πιστούς. Αυτό να το ξέρετε. Αλλά προχωρώ παραπέρα σε αυτό το σημείο. Εάν η Θεία Λατρεία έχει τόση δύναμη δυναμική, όχι δυνάμη, ενεργία, όταν όμως αυτή η λατρεία είναι νόθος και βέβαια δεν είναι δεκτή από το Θεό, τότε δεν είναι δυνατόν αυτή η λειτουργία να είναι δύναμης. Δεν μπορεί να είναι. Θα μου πείτε, πότε μπορεί να είναι νόθος η λατρεία? Καταρχάς η λατρεία μέσα εις τους χώρους της αιρέσεως. Όταν οι Προτεστάντες επί παραδείγματι κάνουν Θεία Λειτουργία, δεν δέχονται όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά ότι είναι κρασί και ψωμί εις ανάμνηση του Χριστού, ότι είναι σύμβολα του σώματος και αίματος του Χριστού. Ερωτώ, τέτοια βλασφημία θα μπορούσε ποτέ να γίνει δεκτή και ανεκτή από τον Θεό? Είναι λοιπόν μία νοθευμένη Θεία Λειτουργία. Για να μην πω βέβαια και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία την κακοποιούν τη Θεία Λειτουργία. Η Ορθόδοξος Θεία Λειτουργία αναμφισβήτητα έχει μια κεραιότητα, θα το δούμε παρακάτω αυτό, όχι στον Άγιο Κύριλο, θα το δούμε στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, κάτι θα σας διαβάσω από εκεί. Όμως μπορεί βέβαια να προσφέρεται, να διασώζεται, αλλά κακοποιημένη τροποντινά. Όταν βάλουμε μία μουσική, τι μουσική, όχι χοροδία, να πω το μόνον, αλλά να βάλουμε και μία μουσική ροκ, τάχα δήθεν, για να προσελκύουμε τους νέους, ταλέποροι άνθρωποι. Ο νέος άμα θέλει να ακούσει ροκ, δεν πάει να ακούσει κάπου αλλού. Πρέπει για να ακούσει ροκ να έρθει στην εκκλησία. Για να προσελκύσουμε τάχα δήθεν και επί σκηνής, γιατί το Άγιο Βήμα το κάναμε σκηνή, θα έχετε δει πιθανώς φωτογραφίες σε εφημερίδες, περιοδικά, κατά καιρούς που δημοσιεύονται,
σε λειτουργίες των Προτεσταντών, ουχήτων, όχι ο λιγότερων, και των Ρώμιο Καθολικών, που θα είχαμε την ατυχή επιθυμία να ενωθούμε μαζί τους, να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει ο Θεός. Και να βλέπετε, ξέρετε ότι δεν έχει τέμπλο. Αυτό δεν έχει όμως και πολύ σημασία, γιατί και η αρχαία εκκλησία δεν είχε τέμπλο. Αλλά ανοίγει όμως, μην με κατηγορήσετε γι' αυτό, προσέξτε. Προσέξτε. Ιστορικά όμιλο. Όταν λοιπόν είναι εκτεθειμένο το ιερό και έτσι σε κάποιο πιο κάτω σκαλοπάτι, πιο πάνω όμως από το εκκλησίασμα, είναι εκεί πέρα ραδιασμένοι εκείνοι που θα παίξουν μουσική. Κιθάρες ηλεκτρικές, όχι, βιολιά κτλ. Κτλ. Τότε, και μάλιστα μουσική ροκ, πού πάμε? Δεν κακοποιούμε τώρα τη Θεία Λειτουργία? Πού είναι η μουσική, η εκκλησιαστική εκείνη, η οποία είναι ιεροπρεπής? Ήδη στην Αθήνα, στην Αγία Φωτεινή Νέα Σμύρνης, συγκεκριμένα πράγματα. Μέσα υπάρχει χοροδία και μουσική και βιολιά. Και τι? Δεν είναι αυτό μια κακοποίηση? Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα είχαμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εφόσον βεβαίως έχουμε σωστή ιεροσύνη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όμως δεν είναι μια κακοποίηση. Ένα καλό φαΐ δεν προσφέρεται σε ένα καλό πιάτο? Προσφέρομαι τη Θεία Κοινωνία. Βέβαια πάλι Θεία Κοινωνία είναι να την προσφέρουμε σε ένα γουδί μέσα. Είναι Θεία Κοινωνία. Αλλά πάει. Έτσι όταν προσφέρουμε τη Θεία Λατρεία με τέτοια στοιχεία, πάνε. Οι πατέρες δεν εθέσπισαν σε κανόνες ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πρέπει να υπάρχει ο θυμελισμός. Θήτα ύψιλον, θυμελισμός. Η θυμέλη είναι το θέατρο. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε να θυμίζει τίποτε από θέατρο. Όταν λοιπόν στείλουμε παράσταση τέτοιας μορφής, δεν κακοποιούμε τη Θεία Λατρεία? Και ακόμη δεν δείχνουμε περιφρόνηση εις τους κανόνες της Εκκλησίας μας που μιλάνε για τη Θεία Λατρεία, έτσι? Αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία φτάνουν στο σημείο, αγαπητοί μου, να κακοποιούν τη Θεία Λατρεία. Ξαναλέγω, μπορεί να προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αυτή η κακοποιημένη μορφή. Γι' αυτό προσέξτε με. Σήμερα στην Αγία Φωτεινή Νέας Μύρνης, Αθηνών Νέας Μύρνης, όχι εδώ, γιατί όχι, μια που είπα αυτή τη διευκρίνηση, όχι εδώ, γιατί όχι αύριο στον Άγιο Δημήτριο Νέας Μύρνης Λαρίσης ή στον Άγιο Αχίλιο ή δεν ξέρω που αλλού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το εκκλησίασμα πώς θα αντιμετωπίσει αυτό? Θα διχαστεί το εκκλησίασμα, σίγουρα. Θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν μεσάνυχτα από βάθους Θείας Λατρείας. Και τότε θα υποστηρίξουν, ωραία είναι αυτά, δεν σας αρέσουν? Και οι άλλοι θα υποστηρίζουν και θα λένε, όχι, αν θέλουμε να ακούσουμε μουσική, παίρνουμε πλάκες κλασικής μουσικής, παίρνουμε πλάκες ροκ μουσικής, αν κανείς είναι ροκόφιλος, και δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι. Αλλά εγώ θέλω να ακούσω στη λατρεία μου την καθιερωμένη μουσική, εκείνη που είναι αγιασμένη. Και τότε δεν θα διχαστεί το πλήθος? Και πέστε μου, αυτός ο διχασμός είναι κακός? Όταν διχάζεται το πλήθος για πράγματα που είναι στραβά. Θα διαβάσουμε πρώτα ο Θεός, μετά τις γιορτές, γιατί δεν φτάσαμε, στις πράξεις που λέγει ότι εδιχάστη το πλήθος. Εδιχάστη, και ημένησαν με τους Αποστόλους
ιδέ με τους Ιουδαίους. Θα έλεγε κάποιος και θα έπρεπε να διχαστεί. Δεν γίνονταν αλλιώτικα. Έπρεπε να διχαστεί. Διότι αν δεν εδιχάζεται, τότε θα πρέπει ή όλη η πόλη να είχε ακολουθήσει τους Αποστόλους ή όλη η πόλη να είχε δεχθεί τους Ιουδαίους. Και τότε το Ευαγγέλιο θα έπεφτε εις το κενό. Πώς σας φαίνονται αυτά? Είναι αλήθεια? Λοιπόν, σας είπα μερικά πράγματα. Ότι η λατρεία πρέπει να είναι εκείνη που είναι σωστή, στη θέση της. Να μην κάνουμε καινοτομίες εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να σταθούν βλαβρές εις το πνεύμα της λατρείας του Θεού. Και τώρα, αφού μας είπε σαν μια μικρή εισαγωγή αυτά ο Άγιος Κύριλλος, επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ μια μικρή εισαγωγή στην εισαγωγή του, για να δούμε επιτέλους τι είναι η Θεία Λειτουργία. Διότι πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπορούσε σε μια κατήχηση να εξαντλήσει ο Άγιος Κύριλλος τα της Θείας Λειτουργίας. Θα ήταν δυνατόν ποτέ? Παίρνει έτσι μερικά στοιχεία, έτσι στα πεταχτά. Προσέξτε με, στα πεταχτά. Βέβαια, σημεία που θέλει να υπηρετήσουν και το ήθος. Αλλά είναι μόνο έτσι σημεία εκλεκτικά. Βέβαια, σε όλο το μήκος αυτό της κατηχήσεως θα μας κάνει μία συντομοτάτη, βέβαια, αλλά μία αναφορά, ανάλυση και εις το Πάτερ ημών, εις την λεγόμενη Κυριακή προσευχή. Ύστερα, όλες οι κατηχήσεις του στηρίζονται εις το σύμβολο της πίστεως, πιστεύω σε έναν Θεό. Και τώρα παίρνει και το Πάτερ ημών να τον ελύσει έστω σύντομα, για να δώσει ένα μέτρο και δόγματος πίστεως και ήθους. Ποια είναι η δική μου μικρή εισαγωγή? Δεν αναφέρεται ο Άγιος Κύριλλος στο τι είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν πειράζει όμως με την ευκαιρία, γιατί μάθημα κάνουμε, είπαμε έτσι, με την ευκαιρία που καταπιαστήκαμε τώρα με τον Άγιο Κύριλλο, αν επιστρατεύσουμε και άλλους πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Εκκλησίας μας, για να έχουμε μια πιο απειρτισμένη εικόνα για τη Θεία Λειτουργία. Θα θυμόσαστε ή κάπως παλιά αρκετοί από εσάς ότι κάποια χρονιά είχαμε αναλύσει τη Θεία Λειτουργία με βάση το έργο του, το αξιολογότατο αυτό, του Αγίου Καβάσιλα, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ή το Θεολόγος ή το Θεσσαλονικιός, αφιερωμένο στη Θεία Λειτουργία. Ο τίτλος, η Θεία Λειτουργία. Ο τίτλος του βιβλίου αυτού είναι ένα από τα καλύτερα που έχουν γραφεί στη Θεία Λειτουργία. Και ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, έγραψε, αλλά εκείνος μόνο κάποια σημεία, έχοντας εκεί αναφορά, όχι ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία, μόνο κάποια σημεία. Όπως και εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος, μόνο κάποια σημεία. Αλλά ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος, έχει παίρνει με τη σειρά τα πράγματα. Και θα θυμόσαστε τότε που είχαμε κάνει αυτήν την ανάλυση. Για να δούμε πως αρχίζει. Σαν καλός τεχνίτης του λόγου και σαν καλός παιδαγωγός, κάτι που το έκανε και ο Άγιος Κύριλλος, τι έδινε στη, μάλιστα στην προκατήχησή του έδωσε ένα διάγραμμα τι θα πει στις επόμενες κατηγήσεις. Και εδώ ο Άγιος Καβάσιλας δίνει ένα διάγραμμα πολύ γρήγορο, μάλιστα ο τίτλος είναι «Τις ο νους της ιερουργίας όλης ως
εν κεφαλαίο. Νους θα πει νόημα. Ποιο είναι το νόημα της ιερουργίας, δηλαδή της Θείας Λειτουργίας? Εν κεφαλαίο, δηλαδή εν επιτομή, δηλαδή με λίγα λόγια. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, για να μην πελαγώνει κανείς και μάθει πολλά 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 και στο τέλος αν ερωτηθεί τι είναι η Θεία Λειτουργία, να μην μπορεί να πει τίποτα. Γιατί πνίγηκε μέσα στα πολλά. Ιδού λοιπόν επιγραμματικότητα, τι μας λέγει Άγιος Καβάσιλας? Της Αγίας Τελετής των Ιερών Μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το θείον σώμα και αίμα μεταβολή. Τέλος δε το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας. Επειδή αυτή η έκδοση που έχω έχει και τη μετάφραση, τότε όταν κάναμε την ανάλυση δεν είχαμε αυτά τα βιβλία της Θεσσαλονίκης εκδόσεις, δεν είχαμε τότε τη μετάφραση, είχα ένα βιβλίο της Σουρς Χρετιέν, Χριστιανικές πηγές. Για φανταστείτε, οι Γάλλοι τα βγάζουν αυτά και έχουν το ελληνικό κείμενο από εδώ το πρωτότυπο και από εκεί τη γαλλική μετάφραση. Σκεφτείτε, όπως και η έκδοση του Μίνιε, από εδώ είναι το ελληνικό κείμενο και από εκείνη η λατινική μετάφραση. Σκεφτείτε τους θησαυρούς μας, τους υπομνηματίζουν, τους παίρνουν οι ξένοι, κάνουν κριτικές εκδόσεις, κάνουν δουλειά ζωής, και εμείς, αγαπητοί μου, διαβάζετε πατέρες, δόξα τω Θεώ, άρχισαν να γίνονται πολλές μεταφράσεις, δηλαδή καλύτερα μεταφράσεις σε πολλά πατερικά έργα. Ας σας διαβάσω λοιπόν τώρα εδώ την μετάφραση που έχει εδώ δίπλα, την έχει φιλοτεχνήσει. Καλά. Η απόδοση της τελετής των ιερών μυστηρίων πράξης μεν είναι η μεταβολή των δώρων στο θείον σώμα και αίμα. Σκοπός δε να αγιαστούν οι πιστοί αφού πάρουν δι' αυτών των δώρων άφεση αμαρτιών και κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και τα σχετικά. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Δύο πράγματα: έργον και σκοπός. Ποιον είναι το έργον? Εξάλλου το λέει και το όνομά της, λειτουργία. Έργον λίτος, λίτος έψιλον γιώτα περισπομένη, θα πει δημόσιος. Γι' αυτό λέμε λειτουργήμα. Βέβαια είναι πλεονασμός, αν πούμε πλεονασμός, όταν πούμε δημόσιον λειτουργήμα. Διότι αν έπρεπε να μεταφράσουμε θα λέγαμε δημόσιον έργων. Είναι πλεονασμός. Καθιερώθηκε όμως τώρα, δεν πειράζει. Το λέμε δημόσιον λειτουργήμα. Τώρα, αυτό το λειτουργήμα που είναι έργων, σκοπόν έχει να εργαστεί την μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ποιο λοιπόν είναι το έργον αυτό δημόσιον, γιατί είναι πιστή, είναι κόσμος? Ποιο είναι η μεταβολή των δώρων, κρασί ψωμί, σε σώμα και αίμα Χριστού? Το ένα. Το δεύτερον, ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να γίνουν κοινωνοί εκείνο που εργάστηκε ο Θεός μέσα στο χώρο της λειτουργίας, να γίνουν κοινωνοί οι πιστοί. Τι θα πει κοινωνία εδώ, τι θα πετύχουν? Να αγιαστούν. Και δι' αυτών, δηλαδή των δώρων που είναι τώρα σώμα και αίμα Χριστού,
να πετύχουν την άφεση των αμαρτιών. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου, εις άφεση αμαρτιών. Και βασιλείας ουρανών κληρονομία. Και τα τι αυτά λαβώντας και τα λοιπά και τα σχετικά. Τι η άφεση των αμαρτιών, η κληρονομία της βασιλείας του Θεού. Τι είναι λοιπόν η Θεία Λειτουργία? Ένα ο νους, εν επιτομή, εν κεφαλαίο, είναι έργον και σκοπός. Έργον η μεταβολή, το ξαναλέγω δηλαδή, έτσι είπαμε, είναι μάθημα. Έργον είναι η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Σκοπός δε ο αγιασμός των πιστών. Τώρα αν στη λειτουργία δεν κοινωνούμε, το μεν έργον γίνεται, ο δε σκοπός δεν επιτελείται. Αλλά θα μου πείτε, εσείς δεν μας αφήνετε να κοινωνήσουμε. Θα μου πείτε, να ήρθα να εξομολογηθώ και δεν μ' άφησες πολύ να κοινωνήσω. Ναι, γιατί δεν είσαι κατάλληλος για τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ από τα βρεφικά μας χρόνια να έχουμε ακαταλληλότητα για να κοινωνήσουμε. Λέω, φερειπίνεις ένα παιδί που το βλέπεις τραμπαλίζεται να πέσει στην πορνεία. Παιδί μου, ξέρεις ότι δεν θα μπορείς να κοινωνείς. Βέβαια ζυγίζει το παιδί αυτό που του λέγω, αλλά αν είχα κάτι πολύ μεγάλο σαν επιχείρημα να του πω, είναι αυτό: δεν μπορείς να κοινωνείς. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, πόσο σπουδαία πράγματα είναι αυτά. Και προχωρεί ο Άγιος Καβάσιλας: παρασκευή δε και συντέλεια προς εκείνο το έργον και τούτο το τέλος, ευχέ, ψαλμοδίε και ιερών γραφών αναγνώσεις και πάντα απλώς τα πρώτου αγιασμού των δώρων και μετά των αγιασμών ιερός γινόμενα και λεγόμενα. Παρασκευή δε, προετοιμασία, στη διαβάζω κατευθείαν μετάφραση, προετοιμασία δε και συμβολή, συντέλεια, συμβολή προς εκείνο το έργον και προς τούτον των σκοπών. Είπαμε παρασκευή, προετοιμασία, για να φτάσουμε εκεί, να φτάσουμε στο έργον και εις των σκοπών. Τι είναι? Οι ευχές, οι ψαλμοδίες, τα αναγνώσματα των γραφών και όλα γενικά όσα γίνονται και λέγονται ιερώς πριν και μετά τον αγιασμό των δώρων. Τι αποτελούν λοιπόν όλα τα άλλα? Ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο. Μια προπαρασκευή μας προετοιμάζει ο χώρος, ο τρόπος. Όπως και ο χώρος, ξέρετε. Ξέρετε τι είναι ο χώρος? Είναι ο ναός και οι τοιχογραφίες και οι εικόνες, οι κανδύλες, όλα αυτά είναι λειτουργία στο χώρο. Ενώ αυτά που θα αρχίσουμε, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι η λειτουργία στο χρόνο. Τι ωραία αυτά, δεμένα. Αν μπορεί κανείς να τα καταλαβαίνει και να τα βιώνει, είναι μεγαλείο. Όλα λοιπόν είναι Θεία Λειτουργία, χώρος, χρόνος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία προπαρασκευή. Λέγουν πολλοί, και τι χρειάζονται οι μεγαλοπρεπείς ναοί, και τι χρειάζονται οι τοιχογραφίες? Εδώ μας ζητάνε συνεχώς χρήματα για να αγιογραφήσουμε. Είναι, αγαπητοί μου, ο χώρος προπαρασκευάζει, προδιαθέτει. Το ίδιο να μπει σε ένα στάβλο, σε μια αποθήκη, το ίδιο να μπει σε ένα ναό που δεν έχει τοιχογραφίες ή σε ένα ναό που έχει τοιχογραφίες και υπάρχει τάξης, ομορφιά, το ίδιο είναι. Όπως λοιπόν βλέπετε, είναι σπουδαία αυτά
Αλλά εδώ η κλεψίδρα, αγαπητοί μου, η ανελαίτη κλεψίδρα μας τελείωσε, μας είπε να τελείωσουμε. Αγαπητοί, θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός στις 14 Ιανουαρίου 1991. Σας εύχομαι, 13 είναι Κυριακή, 14 Δευτέρα, σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου.